Ακόμα να μπουν αυτές οι στήλες εδώ, ρε παιδιά. Με ποιο τρόπο για να το δείξει το πρόβλημα που έχει δείξει σε σχέση με αυτές τις θεματικές.
που προηγήσαν την καταστατική μέθοδο, αλλά με κάποιο τρόπο όπως το διευθυντήριο της Ελλάδας, πώς προσεγγίζεις την καταστατική της Ελλάδας. Οι προβλέψεις στηρίζουν όσον αφορά τις διευθυντικές των περίπτων στην θέση των ελληνικών συμβούλων, των διευθυντικών χώρων. Υπάρχουν συγκεκριμένες αγωνίες, είναι μετρήσιμα αυτά, δεν είναι κάποιος τρόπος συγκεκριμένος, δεν αφορά εκτιμήσεις τα υπόλοιπα. Αν όχι πρέπει να ξέρουμε αυτό το θέμα, είναι τι γράφουν στις αγωγές οι εγγράφοντες και τα θέσατε, αυτό κάνατε. Ναι, βεβαίως. Δεν πήγα μόνο εκεί, δηλαδή, άλλο τύπος έχει δείξει και θα για κάποιες υποθέσεις, οι δικηγόροι εκφράζονται με ανατρίβη εκφράζωση. Ευχαριστώ και σε αυτό που σας ρώτησα. Επιμένω ότι πολύ θα τοποθετηθούν παραπάνω τα 5 λεπτά. Μπορείτε να συμβοληθείτε τον κανονισμό της συνεδρίας του Δημοτικού Συμβουλίου. Ελπίζω να μην ξεπεράσω πάνω στα 5 λεπτά. Ο απολογισμός του Δήμου Βέρειας, κύριε συνάδελφε, κύριε Δήμαρχε, έρχεται να συζητηθεί σε μια περίοδο που εργατικές λαϊκές οικογένειες του Δήμου μας και σε όλους τους Δήμους δέχονται μια αντιλέητη επίθεση και από τη σημερινή κυβέρνηση, όπως και από τις προηγούμενες. Η φορολογία συνεχίζεται, ενώ τόσο η σημερινή κυβέρνηση, όσο και η ΝΟΥΔΟ, η Νέα Δημοκρατία, υπόσχονται μείωση του φορολογικού συντελεστή, απαλλαγές φορολογικές και όλα τα σχετικά. Έχουμε την απόφαση της κυβέρνησης που προβλέπεται να μεταφερθούν τα ταμιακά διαθέσιμα των Δήμων στην Τράπεζα της Ελλάδας και στους δανειστές. Είναι γνωστό σε όλους μας ότι ο οικονομικός απολογισμός αποτελεί μεταξύ άλλων την πιστοποίηση εκτέλεση του απολογισμού, του τεχνικού προγράμματος του Δήμου και όλων των τροποποιήσεων καθ' όλη τη διάρκεια του έτους. Υπενθυμίζουμε εδώ ότι δεν τα ψηφίσαμε γιατί, όπως είπαμε επανειλημμένα, εφαρμόζουν την αντιλαϊκή πολιτική Ευρωπαϊκής Ένωσης, κεφαλαίου και κυβέρνηση σε τοπικό επίπεδο. Θέλουμε να τονίσουμε, με αφορμή αυτήν εδώ τη συνεδρίαση για άλλη μια φορά όπως και στο παρελθόν, ότι η θέση μας στο συγκεκριμένο θέμα είναι πολιτική. Σε καμιά περίπτωση δεν κρίνουμε το έργο των εργαζομένων, στην οικονομική υπηρεσία του Δήμου ή στις άλλες υπηρεσίες, που επίσης γνωρίζουμε όπως όλοι μας ότι μοχθούν να ανταποκριθούν στις αρμοδιότητές τους με ελλείψεις σε προσωπικό και σε μια διαδικασία που δεν την επέλεξαν οι ίδιοι, αλλά είναι υποχρεωμένοι να την εκτελέσουν. Σύμφωνα λοιπόν με τα στοιχεία του απολογισμού ισολογισμού που παρατίθεται για το έτος 2016, το χρηματικό υπόλοιπο είναι σχεδόν 6,9 εκατομμύρια ευρώ. Το πλεόνασμα χρήσης λίγο κάτω από τα 2,9 εκατομμύρια ευρώ. Το πλεόνασμα αυτό φυσικά προέρχεται από τις περικοπές δαπανών για τις λαϊκές ανάγκες, τις ανάγκες λέμε των λαϊκών οικογενειών στο Δήμο μας. Εδώ είναι ξεκάθαρη η ομοιότητα αυτής της αντιλαϊκής πολιτικής της Δημοτικής Αρχής, του Δήμου Βέρειας, με την αντιλαϊκή πολιτική της κυβέρνησης σε κεντρικό επίπεδο η κυβέρνηση, σε τοπικό επίπεδο η Δημοτική Αρχή. Γνωρίζουμε για τα πλεονάσματα, τα ματωμένα πλεονάσματα του Πρωθυπουργισμού, για την ενίσχυση της κερδοφορίας των επιχειρηματικών ομήλων, την προώθηση, όπως λένε, της επιχειρηματικότητας. Αποτυπώνονται στα στοιχεία η ολοένα και μεγαλύτερη, η ολοένα και προς τα κάτω, το ύψος της κρατικής χρηματοδότησης. Ένα πολύ μεγάλο μέρος, μπορεί ίσως και το μεγαλύτερο, των εσόδων να προέρχεται από ιδία έσοδα, από τις τσέπες δηλαδή των δημοτών, από την επιπλέον δημοτική φορολογία για να καλυφθούν βασικές λαϊκές ανάγκες που κατά τη γνώμη μας θα έπρεπε να καλύπτονται από τον κρατικό προϋπολογισμό. Η κατάσταση, είμαστε σίγουροι, το αναγνωρίζετε κι εσείς αρκετές φορές, ότι θα επιδεινωθεί ακόμα περισσότερο εν ώψη της νέας κατάρτισης του προϋπολογισμού του 2018, με εγκύκλιο του Ιουλίου Υπουργείας Εσωτερικών και Οικονομικών της Κυβέρνησης, τονίζουν ιδιαίτερα την ανάγκη άσκησης περιοριστικής πολιτικής στις δαπάνες.
και με υποχρέωση κράτηση αυτών των δαπανών στα χαμηλότερα δυνατά επίπεδα. Αυτό βέβαια αφορά, το αναφέρει και η ίδια εγκύκλος, για δαπάνες προσχετικού, δαπάνες που αφορούν και χορηγίες κοινωνικών προσώπων, βοηθήματα σε οικονομικά αδύνατους. Το πλεόνασμα που υπάρχει, εσείς λέτε από τη μεριά σας ότι οφείλεται στη σωστή και ορθολογική διαχείριση. Σας στηρίζουν περισσότερο ή λιγότερο και οι υπόλοιπες παρατάξεις, οι οποίες υπογράφουν τις όποιες αποφάσεις στα διάφορα νομικά πρόσωπα, στα όργανα του Δήμου. Εμείς ως Λαϊκή Συσπήρωση λέμε ότι το πλεόνασμα αυτό προέρχεται από το πετσόκομα των δαπανών για τις λαϊκές ανάγκες. Έχουμε λοιπόν. Το πλεόνασμα αυτό δεν συνοδεύεται από καμία αύξηση ή βελτίωση των υπηρεσιών ή από μείωση των δημοτικών τελών. Γενικά από τα όποια μέτρα και τις ενέργειες που ανακουφίζουν τα λαϊκά στρώματα. Αυτά τα λαϊκά στρώματα του Δήμου μας πληρώνουν πανάκριβα δημοτικά τέλη και χαράτσια σε όλες τις υπηρεσίες που του παρέχει ο Δήμος. Δημοτικοί δρόμοι, αγροτικοί και δημοτικοί, αγροτικοί και αστική, να με συγχωρείτε, βρίσκονται σε άσχημη κατάσταση. Τα αυτοκίνητα των δημοτών που χίλια βάσανε και στηρίζει αγόρασαν υποφέρουν. Οι παιδικές σταθμοί στεγάζονται ένα μέρος από αυτών σε υπόγεια. Άλλους παιδικούς σταθμούς τους κλείνουν. Δημοτικά σχολεία με άσχημες κτηριακές εγκαταστάσεις, τη συντήρηση των οποίων με τον ένα ή άλλο τρόπο αναλαμβάνουν γονείς και δάσκαλοι. Τα μέτρα που παίρνει η Δημοτική Αρχή για την υγεία, υγιεινή και ασφάλεια των εργαζομένων του Δήμου είναι λειψά. Εργαζόμενοι του Δήμου απολύονται με την Α ή Β πρόφαση. Η πρόσβαση των λαϊκών οικογενειών του Δήμου στον αθλητισμό και στον πολιτισμό ολοένα και δυσκολεύει. Παρά τις φιλότιμες προσπάθειες των εργαζομένων, των όποιων εργαζομένων έχουν μείνει ακόμα, η αποκομιδή των απορριμμάτων είναι ανεπαρκής. Λαϊκές οικογένειες αδυνατούν να στείλουν τα παιδιά τους για τα βρέφη, μιλάω κύρια, στους υπηρετικούς σταθμούς του Δήμου, αφού οι θέσεις δεν επαρκούν ούτε για τις μισές ανάγκες. Ολοένα και πιο συχνές βλάβες στα δίκτυα ίδρυσης και άνδευσης, λόγω της παλαιότητας των δικτύων, με ό,τι αυτό συνεπάγει για τους δημότες. Χωριά και οικισμοί του Δήμου που μένουν κατά διαστήματα χωρίς πόσιμο νερό εξαιτίας της ανυπαρξίας εκτέλεσης σχετικών έργων. Καμιά στήριξη από την πλευρά του Δήμου στα λαϊκά στρώματα που δυνοπαθούν από το βάρος της αντιλαϊκής επίθεσης. Όσες φορές μπήκε το ζήτημα είτε από τη μεριά τη δικιά μας, είτε ακόμα και από σωματεία να αναφερθούν άνεργοι, για παράδειγμα από τα δημοτικά τέλη, η Δημοτική Αρχή αρνήθηκε. Για όλους λοιπόν αυτούς τους λόγους και μια σειρά άλλους λόγους που να μην κουράζω παραπάνω, που οι εργαζόμενοι όμως και τα λαϊκά στρώματα του Δήμου τους γνωρίζουν καλά γιατί τους αντιμετωπίζουν κάθε μέρα στη ζωή τους, καταψηφίζουν τον οικονομικό απολογισμό του 2016. Και πολύ σύντομα να αναφέρω ότι ως Λαϊκή Συσπήρωση λέμε ότι για να ικανοποιηθούν οι σύγχρονες ανάγκες του 21ου αιώνα του λαού του Δήμου μας χρειάζεται πλήρη και επαρκή κρατική χρηματοδότηση που να καλύπτει το σύνολο των αναγκών του Δήμου. Πλήρη επιστροφή των παρακρατητέλων από το ΣΟΤΑ, τους οποίους απεπόλυσε πρώην Κέρδη και τωρινή Κέρδη. Αυτά τα χρήματα ανήκουν στους εργαζόμενους και σε κανέναν άλλο. Να καταργηθεί κάθε είδους τοπική φορολογία, ανταποδοτικά, αντασυντηριστικά τέλη τέλος πάντων που χτυπάνε το λαϊκό εισόδημα, μονιμοποίηση συμβασιούχων, παρατασιούχων, προσλήψεις μόνιμου προσωπικού. Έργα υποδομής και τελειώνουν και πόρους από το κράτος που να κατευθύνουν για την κάλυψη των αναγκών της λαϊκής οικογένειας. Και κλείνοντας, κύριε Πρόεδρε, και σας ευχαριστώ ότι η βαθιά αντιδραστική αυτή πολιτική και κυβέρνησης και δημοτικής αρχής έχει σαν συνέπεια τη δύσκολη πραγματικότητα που βιώνουν τα λαϊκά στρώματα και δεν μπορεί να ανατραπεί και αυτό χρειάζεται η οργάνωση των εργαζομένων και την κοινωνική συμμαχία με όλα τα υπόλοιπα λαϊκά στρώματα. Εμείς ως Λαϊκή Συσπήρωση καλούμε λοιπόν αυτά τα λαϊκά στρώματα να παλέψουν και για τις ανάγκες τους και τα δικαιώματά τους και για τα συνέπεια και για την επέκταση να συνδραφθούν με τις θέσεις της Λαϊκής Συσπήρωσης. Ευχαριστώ. Πιστεύω ακράδαντα ότι
Εάν θέλετε, όποτε θέλετε,
Θέλετε κατηγία, θέλετε στο δημοτικό σχολείο. Θα τα πάμε κάτω από το δημοτικό σχολείο. Θα τελειώνει κάποιο. 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 Θα τελειώνει Thank you.